Τρία μυστικά κατά της ίωσης. Αν πας από ίωση, γρήπη ή απλά δεν θες να κολλήσεις και θες να δυναμώσεις τον ανοσοποιητικό σου, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε αυτά τα τρία που θα σου πω εδώ. Το πρώτο είναι το ανοσοποιητικό μυστικό ρόφημα. Τα συστατικά είναι ένα στικ κανέλας, δύο φέτες τζίντζερ, μια κουταλιά του γλυκού κουρκουμά, μισό λεμόνι με τη φλούδα. Οπότε θα τα πάρεις όλα αυτά, θα τα βάλεις σε ένα μπρίκι, θα το βράσεις με λίγο νεράκι για περίπου 10-15 λεπτάκια, μετά το βάλεις μέσα στην κούπα σου και θα το γεμίσεις με νερό βραστό. Θα αφήσεις λίγο να κρυώσει, πολύ λίγο, και θα αρχίσεις να το πίνεις σιγά σιγά. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι φυσικό αντιβιωτικό και φυσικό αντιοξειδωτικό, εντάξει. Αλλά το πίνουμε στις ώρες σύτησης, ανάμεσα στα δύο γεύματα. Επόμενο μυστικό είναι το σκόρδο. Σκόρδο μέσα στο φαγητό ή και σκόρδο ομό. Είναι τρομερό αντισηπτικό, αντιβακτηριακό και αντιβιωτικό το σκόρδο, φυσικό της φύσης. Αντί να πάτε να πάρετε όλα αυτά τα χάπια, φάτε το σκορδάκι του Θεού. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να το τεμαχίσετε και να το αφήσετε 10 λεπτά να οξυγονωθεί. Το κόβετε, το ψιλοκόβετε, τα αφήνετε 10 λεπτά και μετά ενεργοποιείται αυτή η δραστική ουσία, η αλυσίνη, η οποία θα σε κάνει, θα μπουστάρει τον αυσοποιητικό σου και θα σε βοηθήσει να κάψει λίπος, θα ρίξει τα πέζα, ζαχάρου κλπ. Κλπ. Όταν το ψιλοκόβεις, τσα-τσα-τσα, το κατεβάζεις, το πίνεις με ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος, εντάξει. Τρίτο μυστικό είναι οι σούπες, εντάξει. Σούπα λαχανικό είναι το καλύτερο για να σε βοηθήσει και να κρατήσεις τις θερμίδες χαμηλές και να είναι κάτι που είναι ζεστό και βοηθάει στο λαιμό και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου και λίπος, έτσι. Να τελειώσει η γρήπη και να έχεις χάσει ένα κιλό, να μην έχεις πάρει 5. Δεν είναι δικαιολογία η γρήπη ή η ίωση ή το κρυολόγημα για να φας σαν βόδι. Εντάξει, φάει σούπα λαχανικών στα δύο γεύματα. Σούπα λαχανικών, σούπα μανταριών, κοτόσουπα, ψαρόσουπα, πολύ καλές επιλογές. Και να τελειώσω με ένα τέταρτο tip, ένα bonus tip, το οποίο είναι πρωινό σκουπίδια. Εντάξει, δεν βοηθάει πουθενά το ανοσοποιητικό σου. Να φας ένα πλούσιο πρωινό, να φας το ταχύνι στο φυσικό βούτυρο, να φας ένα σωρό βλακίες που απλά σε βαραίνουν και δεν σε βοηθάνε πουθενά. Εντάξει. Οπότε και θα σε βοηθήσει και να χάσεις λίπος και επίσης η διαλυματική φάση νηστείας και αφαγείας επίσης μπουστάρουν το πέρα από το μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουμε συζητήσει. Οπότε το να σπάσουμε την νηστεία δεν βοηθάει, παιδιά. Συνεχίζουμε την νηστεία, εντάξει. Και όταν είμαστε άρρωστοι, βοηθάει. Για να μάθεις βήμα-βήμα πώς να ξεφορτωθείς την κοιλιά και να ξαναμπουστάρεις το ανοσοποιητικό σου για να μην αρρωστήσεις ποτέ ξανά, εντάξει, να αρρωσταίνεις όσο πιο σπάνια γίνεται, πάτσε το προφίλ μου, πάτσε το σύνδεσμο στο προφίλ μου και δες εκεί τη δίαιτα που έχω βήμα-βήμα που μπορείς να ακολουθήσεις ακόμα και σήμερα. Αν είσαι άρρωστος και απλά δεν θες να κολλήσεις, μπορεί να έχεις λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, οπότε είναι ευκαιρία να το δεις τώρα, εντάξει.